Ναι, ναι. Μπορείς να τα καταφέρεις. Ναι, αλλά την περασμένη φορά τα έκανες κατά. Στο κλικί που ζεις δεν έχεις πολλές ευκαιρίες. Αν ήσουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη θα ήταν αλλιώς. Άλλωστε δεν είσαι συνδυαστή coaching και επιχειρηματικότητες. Βρες μια δουλειά φυσιολογική. Να έχεις το ωράριό σου, να έχεις το μισθό σου, τη σύνταξή σου, σύντροφο, 40 χρόνων με 3 παιδιά είσαι. Πού να βρεις σύντροφο? Δεν έχεις κουραστεί κάθε μέρα τρέξουμε? Κάθε μέρα γυμναστική? Κάθε μέρα να προσέχεις τη διατροφή σου? Μήπως ήρθε καιρός να αφαιθείς? Ποιος είσαι εσύ που τα θέλεις όλα αυτά? Η αυτοαμφισβήτηση είναι μια πιστική φωνή που έχουμε μέσα στο μυαλό μας, μέσα στο κεφάλι μας, η οποία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και να μας εμποδίσει να εξελιχθούμε. Μας εμποδίζει από το να εκμεταλλευτούμε ευκαιρίες και κάνει το να ξεκινήσουμε και να ολοκληρώσουμε σημαντικές εργασίες πιο δύσκολο από ό,τι χρειάζεται. Σίγουρα κάποιες φορές μπορεί να είναι χρήσιμη, καθώς μας βοηθάει να δούμε περιορισμούς που έχουμε και τα σημεία στα οποία χρειάζεται να δουλέψουμε για να βελτιωθούμε, αλλά τις περισσότερες φορές μας κρατάει στάσιμο στη ζωή μας. Πώς μπορούμε λοιπόν να ξεπεράσουμε αυτές τις στιγμές αυτοαμφισβήτησης, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να προχωράμε προς τα μπροστά? Στο σημερινό μάθημα θα μοιραστώ μαζί σου 5 ιδέες για να ξεπεράσεις την αυτοαμφισβήτηση μια και καλή. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ και δημιουργός του GreekCoach.gr. Και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω ανθρώπους να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία τους online και offline με απλό τρόπο. Πριν πω στην αγορά εργασίας, είχα μια συγκεκριμένη εικόνα για τον εαυτό μου. Πίστευα ότι είμαι άνθρωπος που αν πω κάτι θα το κάνω. Και το έκανα. Θεωρούσα ότι είμαι ένα άτομο που ήταν διατεθειμένο να κάνει ό,τι χρειαστεί και συχνά το έκανα. Μέχρι που ξεκίνησα τη δική μου δραστηριότητα, τη δική μου επιχείρηση. Όταν ξεκίνησα τη δική μου επιχείρηση στα 22 μου και μπήκα στη δράση, άρχισα να γνωρίζω καλύτερα τον εαυτό μου και συγκεκριμένα άρχισα να γνωρίζω κάποια στοιχεία του εαυτού μου που νόμιζα ότι δεν τα είχα. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλές φορές να αμφισβητώ ότι μπορώ και εγώ να τα καταφέρω. Έμπαινα στη δράση και σταματούσα. Δυσκολευόμουν να ολοκληρώσω ένα πλάνο δράση, ένα πλάνο 90 ημερών. Έβαζα άτομα στην ομάδα μου και τα παρατούσαν. Και αυτό που συνέβαινε ήταν ότι εξαιτίας όλων αυτών άρχισα να αμφιβάλλω αν όντως μπορώ να καταφέρω και εγώ να φτάσω εκεί που θέλω να πετύχω τους στόχους μου. Όλοι νιώθουμε αυτή την αυτοαμφισβήτηση και μπορεί να έρθει με πολλές διαφορετικές μορφές. Αργότερα, όταν είχα αλλαγές στα προσωπικά μου, δεν θα πω αποτυχημένες σχέσεις και γάμο γιατί δεν ήταν, και έφτασα στα 39-40 με 3 παιδιά να είμαι μόνος. Ήρθε η αυτοαμφισβήτηση για το αν όντως μπορώ να είμαι ευτυχισμένος σε μία σχέση. Η αυτοαμφισβήτηση συχνά πηγάζει από το να μην γνωρίζει ότι είσαι αρκετά καλός για να διαχειριστείς την αβεβαιότητα που υπάρχει στη ζωή όλων γύρω μας. Δεν ξέρουμε αν είμαστε αρκετά ικανοί, αρκετά έξυπνοι, αρκετά όμορφοι, αρκετά αρεστοί, αρκετά ενδιαφέροντες για να μας συμπαθήσουν, να μας θαυμάσουν, να μας αγαπήσουν ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να θέλουμε. Οι πιο συχνές αντιδράσεις όταν κάποιος νιώθει αυτοαμφισβήτηση είναι τι? Είναι να αποφεύγει το να κάνει δύσκολα πράγματα, να κριτικάρει συχνά τον εαυτό του, να προβάλλει τις αμφιβολίες που έχει για τον εαυτό του στους άλλους, να είναι αναβλητικός και πολλά άλλα. Η αυτοαμφισβήτηση έρχεται όταν μας λείπει αυτοπεποίθηση, όταν νιώθουμε ανίκανοι να κάνουμε τα πράγματα που χρειάζεται να κάνουμε. Μερικά από τα πράγματα που έκανα για να ξεπεράσω την αυτοαμφισβήτηση ήταν τα εξής. Πρώτον, όσον αφορά την εργασία μου, μέσα από σεμινάρια, online και offline, άρχισα να αποκτώ τις απαραίτητες δεξιότητες για να πετύχω. Οπότε γινόμενος καλύτερος σε αυτό που κάνω, άρχισε να ξετυλίγεται μπροστά μου το κουβάρι. Έβλεπα ότι αν κάνω το α, β, γ, θα μπορέσω να έχω το τάδε αποτέλεσμα που ήθελα. Δεύτερον, άρχισα να μελετάω περισσότερα πράγματα για τον εαυτό μου. Άρχισα να μπαίνω στον κόσμο της αυτοβελτίωσης, της προσωπικής ανάπτυξης. Βιβλία, σεμινάρια, βίντεο, προγράμματα. Έμαθα για το πώς λειτουργεί ο νους, έμαθα για την επικοινωνία, για τη διαχείριση χρόνου, για τις περιοριστικές πεπιθήσεις, για τον νόμο της έλξης. Άρχισα να δουλεύω περισσότερο στον εαυτό μου παρά στη δουλειά μου. Ο Jim Rohn έλεγε ότι αν δουλέψεις σκληρά στη δουλειά σου, θα μπορέσεις να βγάλεις τα προς το ζήν. Αν δουλέψεις σκληρά στον εαυτό σου, θα μπορέσεις να κερδίσεις μια περιουσία. Τρίτον, δανείστηκα από την πίστη άλλων σε μένα. Η σημασία των συμβούλων, των μεντόρων, των προπονητών ή ακόμα και ενός καλού φίλου είναι πραγματικά καθοριστική. Είχα και έχω ανθρώπους δίπλα μου που ήταν πρόθυμοι και είναι πρόθυμοι να μου δώσουν μια νυφάλια και ειλικρινή ανατροφοδότηση και όποτε τη χρειαζόμουν να τονώσουν την πίστη του εαυτού μου σε μένα, θυμίζοντάς μου ποιος είμαι και ποιες είναι οι δυνατότητες που έχω. Τέταρτον, έβαζα μικρούς στόχους, μικρές δράσεις και τις πραγματοποιούσα. Ακόμα και το να στρώσω στο κρεβάτι μου, άρχισα να χτίζω την πίστη μου σε μένα, σημειώνοντας μικρές νίκες. Πέμπτον, άρχισα να ακούω, να βλέπω και να διαβάζω ιστορίες επιτυχίας άλλων. Βλέποντας ότι άλλοι, όχι απαραίτητα καλύτεροι από μένα, κατάφεραν να έχουν τα αποτελέσματα που ήθελα και εγώ να έχω, άρχισα να πιστεύω ότι μπορώ και εγώ να το κάνω. Αν δεις άλλους που έχουν καταφέρει σημαντικά πράγματα και αν τους δεις από κοντά,
θα δεις ότι δεν έχουν κάτι τόσο ξεχωριστό. Σίγουρα για να έχουν φτάσει εκεί έχουν κάνει κάποιες αλλαγές και έχουν εργαστεί σκληρά με τον εαυτό τους και με τη δουλειά τους. Αλλά η ουσία είναι ότι σαν άνθρωποι δεν είναι κάτι το τόσο ιδιαίτερο. Αλήθεια. Και ξέρω ότι εφόσον έχουν φτάσει εκείνοι εκεί, μπορείς να φτάσεις και εσύ. Και θέλω να επαναλάβεις μετά από μένα. Αν όχι εγώ, ποιος? Αν όχι τώρα, πότε? Μπορείς. Και πρέπει να πιστέψεις ότι μπορείς. Και επειδή ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας που μας αμφισβητούν, θέλω να σε κοιτάξω στα μάτια μέσα από την κάμερα και να σου πω ότι μπορείς, ότι πιστεύω σε σένα. Και πρέπει να το πιστέψεις ότι μπορείς. Πραγματικά πίστεψέ το. Δανείσου την πίστη τη δική μου για σένα και δανείσου την πίστη άλλων για σένα. Αν έχεις ευθύνη να ξεκινήσεις κάτι δικό σου, μια δική σου δραστηριότητα, αλλά έχεις αμφιβολίες για το αν μπορείς να τα καταφέρεις ή αν έχεις μια δική σου επιχείρηση, αν ασχολείσαι με το δικτυακό marketing, με τις απευθείας πωλήσεις, με μεσητικά, με ασφάλειες ή με οτιδήποτε άλλο, και έχεις ακόμα αμφιβολίες για το αν μπορείς να καταφέρεις, τότε θα σου πρότεινα να κάνουμε μια συνεδρία συμβουλευτικής. Θα δούμε συγκεκριμένους τομείς στους οποίους μπορείς να εστιάσεις και βασικά είναι ο τρόπος μου για να δεις και εγώ να δω φυσικά αν και πώς μπορούμε να δουλέψουμε μαζί και να σε προπονήσω προσωπικά. Μπες στο GreekCoach.gr, κάθετος free, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα σε καλέσω για να προγραμματίσουμε μια συνεδρία συμβουλευτικής. Η πρώτη συνεδρία είναι δωρεάν. GreekCoach.gr, κάθετος free. Εσύ έχεις νιώσει ποτέ αυτοαμφισβήτηση, ότι δεν μπορείς να πετύχεις την εργασία σου, ότι δεν μπορείς να κερδίσεις πολλά χρήματα, ότι δεν μπορείς να έχεις μια καλή και ευτυχισμένη σχέση, ότι δεν μπορείς να έχεις ένα καλοσχηματισμένο σώμα, ότι δεν μπορείς να είσαι, να κάνεις ή να έχεις συγκεκριμένα πράγματα? Αν ναι, γράψτε μου στα σχόλια πώς το διαχειρίστηκες, πώς το διαχειρίζεσαι ή πώς το έχεις ξεπεράσει, αν το έχεις ξεπεράσει. Αν σου άρεσε το σημερινό βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κόκκινο κουμπί, αλλά πάτα και το κουδουνάκι για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα με ιδέες και συμβουλές που θα σε βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σου. Βάλε σε εφαρμογή αυτές τις 5 ιδέες, απόκτησε ένα συγκεκριμένο πλάνο για να ξεπεράσει την αυτοαμφισβήτηση. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο και θες να λαμβάνεις εβδομαδιαία παρακίνηση, νέα και ιδέες που θα σε βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σου να πετύχεις με απλό τρόπο, μπες στο GreekCoach.gr κάθετος list και βάλει το email σου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τη CIA, τον FDA και τον EOF, οι άνθρωποι που είναι γραμμένοι στη λίστα μου χαμογελάνε 3 φορές περισσότερο από αυτούς που δεν είναι γραμμένοι. Μπες στο GreekCoach.gr κάθετος list και γίνε και εσύ μέρος αυτής της κοινότητας.